Σε μια έκτακτη είδηση, κυρίες και κύριοι, έχουμε ανατροπή στη δίκη για το βιασμό της 12χρονης κοπέλας από τον Κολωνό. Η εισαγγελία εφετών άσκησε έφεση για την αθώωση της μητέρας, σύνδεση με την Ιωάννα Μάνδρου, για να δούμε για ποια κατηγορία ασκήθηκε έφεση, αλλά και πώς έγινε η αξιολόγηση, Ιωάννα. Ναι, έτσι είναι, Λένα. Καλό μεσημέρι σε όλους. Η εισαγγελία εφετών παρενέβη, άσκησε έφεση. Η μητέρα της 12χρονης θα ξαναδικαστεί. Θα ξανακαθίσει στο εδόλιο για τη βαρύτερη κατηγορία από αυτές που αντιμετώπιζε, αυτή της μαστροπίας, δηλαδή ότι είχε και αυτή συνέργεια και συνεισφορά στην σεξουαλική κακοποίηση της κόρης της. Η έφεση ασκήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών, ανώτερη η Εισαγγελική Αρχή της Αθήνας, με το σκεπτικό ότι οι ένορκοι, γιατί μόνον οι ένορκοι, οι απλοί πολίτες δηλαδή ψήφισαν υπέρ της αθώωσής της, ενώ οι δικαστές και οι εισαγγελέας τάχθηκαν υπέρ της ενοχής της στο συγκεκριμένο δίκημα, ότι οι ένορκοι λοιπόν, αυτό είναι το σκεπτικό, ότι δεν αξιολόγησαν τα αποδεικτικά στοιχεία της δικογραφίας και οδηγήθηκαν στην απαλλαγή της, με αποτέλεσμα να κρίνεται ότι πρέπει η υπόθεση στο σκέλος που αφορά τη μητέρα να ξαναδικαστεί. Έφεση όμως δεν ασκήθηκε για την απαλλαγή της για την πορνογραφία, όπως έφεση δεν ασκήθηκε και για κανέναν άλλον από τους καταδικαστέντες. Θυμίζω εδώ ότι ο βασικός πρωταγωνιστής, ιδιοκτήτης μίνι μάρκετ στον Κολωνό, έχει καταδικαστεί σε βαρύτατη ποινή ισόβιας κάθερξης και επιπλέον σε 27 χρόνια κάθερξη για το βιασμό της ανήλικης και για σωρία άλλων κατηγοριών. Ιωάννα, σε ευχαριστούμε πολύ.